Έχουμε μεγάλες αποκαλύψεις για τον τραγουδιστή, παρουσιαστή που το έπαιζε φίρμα και ήταν δραπέτης εδώ και 17 χρόνια. Κυκλοφορούσε με πλαστή ταυτότητα, έβγαζε φωτογραφίες με πολλά διάσημα πρόσωπα, μεταξύ αυτών και η κυρία Ντόρα Μπακογιάννη και η Ρούλα η Κορομιλά, πάρα πολλά πρόσωπα. Και όχι μόνο αυτό, ο συγκεκριμένος συστηνότανε ως δημοσιογράφος της εκπομπής της Ζήνας Κουτσελίνη, αλλά και ως καλλιτεχνικός μάνατζερ. Σε λίγο θα μάθουμε πάρα πολλές λεπτομέρειες για τον συγκεκριμένο. Θα δούμε βίντεο ντοκουμέντο εδώ αποκλειστικά στην εκπομπή μας. Ενώ πρώτα πάμε να σας δώσουμε κολαγόνο. Πάμε να δώσουμε κολαγόνο. Έχουμε πολλά θέματα να πούμε για σήμερα. Πάμε όμως γρήγορα με τις αποκαλύψεις μας λοιπόν για την υπόθεση την οποία εχθές πρώτη βγάλαμε στη φόρα και αφορά για τον τραγουδιστή παρουσιαστή που το έπαιζε φίρμα και ήταν δραπέτης εδώ και 17 ολόκληρα χρόνια. Για πες μας, σε παρακαλώ. Πραγματικά είναι μια υπόθεση που προκαλεί πάρα πολλά ερωτηματικά. Μια υπόθεση που θα μπορούσε άνετα να γίνει κινηματογραφική ταινία. Χθες πρώτη εδώ πέρα στην εκπομπή μας γνωρίζαμε το όνομα του συγκεκριμένου ανθρώπου. Έδωσα στοιχεία σημαντικά εχθές. Βεβαίως. Κοίταγες με ανοιχτό το στόμα ο Καράλης εχθές. Έκανες και εσύ αποκαλύψεις λέγοντας τις συνεργασίες που έλεγε ότι είχε με διάσημους παρουσιαστές. Όπως είχαμε πει με την κυρία Ζήνα Κουτσελίνη. Είχε βγει και είχε μιλήσει και είχε πει συγκεκριμένα πράγματα ο συγκεκριμένος. Εδώ πέρα τον έχουμε σε βίντεο, θα τον ακούσουμε σε λίγο και θα αποκαλύψουμε συγκεκριμένα βίντεο. Βίντεο φωτιά σε λίγο στην εκπομπή μας. Γιατί εδώ τα βγάζουμε όλα στη φορά. Για πες μας. Τι συνέβη λοιπόν με τον συγκεκριμένο άνθρωπο, φίρμα σε εισαγωγικά, διότι προσπαθούσε διακαώς να κάνει καριέρα, είτε στην τηλεόραση ως δημοσιογράφος παρουσιαστής, είτε στο τραγούδι ως τραγουδιστής βγάζοντας μάλιστα και 3 βίντεο κλιπ που υπάρχουν στο YouTube, είτε ως μάνατζερ καλλιτεχνών. Λοιπόν, από εκεί και πέρα, ο συγκεκριμένος άνθρωπος είναι δραπέτης από τις φυλακές εδώ και 17 χρόνια. Ακούστε, κύριε Δήμαρχε, ακούστε. 17 χρόνια ήταν δραπέτης. Και όχι μόνο ήταν δραπέτης, είχε το θράσος να βγαίνει και να κάνει εκπομπές στην τηλεόραση, να φωτογραφίζεται, να πηγαίνει σε νυχτερινά κέντρα, να εμφανίζεται, να βγαίνει αφίσες, να έχει συναστροφές με πολύ κόσμο στον καλλιτεχνικό χώρο. Συνέχισε να γίνει. Φαίνεται ότι δεν άλυψε από κανέναν και δεν τον ψάχνανε. Είχε χρησιμοποιούσε άλλο όνομα, έτσι. Χρησιμοποιούσε ένα όνομα καλλιτεχνικό. Ναι. Λοιπόν, είχε καταδικαστεί να πούμε το 2002 με φυλάκιση 6, για 6 χρόνια για απάτη κατά εξακολούθηση. Είχε συλληφθεί τότε στην Κρήτη όταν παρουσίαζε τον εαυτό του ως συγγενή, γιο μάλλον, πολύ γνωστού πρώην υπουργού πολιτικού κόμματος, έτσι, του Πασόκ. Ποιο έλεγε, πέρασε συγκεκριμένα, ποιο όνομα σε αναφερόταν. Δεν γνωρίζουμε ποιο όνομα έλεγε. Έλεγε ότι είναι γιος ενός πολύ διάσημου πολιτικού, τέλος πάντων. Τότε για να πείσει τα υποψήφια θύματα του, προβάλλοντας τον εαυτό του ως μάνατζερ και ότι μπορεί να φέρει δυνατά ονόματα στα μαγαζιά τους, έστελνε μέχρι και λουλούδια στον ίδιο του τον εαυτό για να πείσει τα θύματα του ότι πρόκειται για έναν άνθρωπο ευρείας αποδοχής και ότι είναι πολύ γνωστός και ότι ο κόσμος τον εμπιστεύεται και τον αγαπάει. Λοιπόν, μπήκε φυλακή. Σε μία άδειά του φεύγει από τη φυλακή και δεν γυρίζει ποτέ. Αλλάζει το όνομά του, ένα τελείως διαφορετικό όνομα, καλλιτεχνικό όνομα, το κυρίως υπόνιμο, το επίθετό του, το έτσι ακριβώς. Το μικρό του όνομα. Παρέμεινε το ίδιο. Άρα σημαίνει ότι είχε πλαστή ταυτότητα, είχε βγάλει πλαστή ταυτότητα, έτσι. Βεβαίως. Εντάξει. Βεβαίως. Δεν υπήρχε. Βεβαίως. Προχωράμε παρακάτω, ακούσου συνάδελφο. Πάμε. Λοιπόν, από εκεί και πέρα ξεκινάει και κάνει εκπομπή στην Κρήτη, στο Κρήτη TV. Ναι. Κάνει συνεντεύξεις με διάσημα ονόματα από τον καλλιτεχνικό χώρο. Ενώ έχει φύγει από τη φυλακή, δεν έχει σκάσει. Ενώ έχει πάρει άδεια από τη φυλακή και δεν έχει επιστρέψει ποτέ. Ακούστε, θράσος. Λοιπόν, κάνει εκπομπή στην τηλεόραση στην Κρήτη ως παρουσιαστής, παύλα δημοσιογράφος. Έρχεται στην Αθήνα και αρχίζει να προσεγγίζει διάφορους επιχειρηματίες λέγοντας ότι είναι γιος της Κορίνας Τσοπέη που είχε αναδειχθεί μίση φίλος το 1964. Τότε αρχίζει ο καλλιτεχνικός κόσμος έτσι σιγά σιγά και διστακτικά να τον εμπιστεύεται. Επιχειρηματίες τον παίρνουν ως μάνατζερ, υπόσχεται ότι θα τους πάει τεράστια ονόματα, μέχρι και την Άννα Βύση και την Δέσποινα Βανδύ. Φυσικά τίποτα από αυτό δεν ίσχυε, έπαιρνε κάποια χρήματα. Προκαταβολές. Προκαταβολές και γινόταν καπνός.
Επίσης, μεγάλη του δράση ήταν όταν το έπαιζε δημοσιογράφος. Έτσι. Εκεί πέρα, λοιπόν, σε εδώ, μία... Εδώ, συγγνώμη, φωτογραφίζει με την κυρία Ντόρα Μπακογιάννη. Έβγαινε φωτογραφίζει με πάρα πολύ κόσμο. Πάρα πολύ. Εδώ πέρα με τη Ζήνα Κουτσελίνη. Γι' αυτό θα πρέπει οι πολιτικοί να ξέρουν ποιους έχουν δίπλα τους. Εδώ βλέπουμε τη Ζήνα Κουτσελίνη, σε μένα, επειδή το γνωρίζω το συγκεκριμένο πρόσωπο. Το γνωρίζω. Είχε πει, και έτσι το μου είχε συστηθεί, εδώ με τον Νίκο Χατζηνικολάου φωτογραφία, ότι είναι ο στενός συνεργάτης της εκπομπής της Ζήνας Κουτσελίνη. Αυτό γνώρισε. Και σε λίγο θα βγάλουμε στην τηλεφωνική γραμμή μας μια πρώην συνεργάτη δάτου, η οποία έπαθε σοκ όταν ενημερώθηκε. Συνέχισε, Ευαγγελή. Επίσης, ένα ακόμη περιστατικό που έχει καταγραφεί. Είχε πάει ως δημοσιογράφος σε γραφείο τελετών. Ναι. Είχε πει ότι με έκλεψαν, μου τα έχουν πάρει όλα και πρέπει να επιστρέψω στην Αθήνα. Ήταν στη Θεσσαλονίκη τότε. Λέει, παρακαλώ πολύ αν μπορείτε να μου δώσετε 100 ευρώ, ένα χρηματικό ποσό τέλος πάντων, και θα σας το επιστρέψω. Φυσικά πήρε τα χρήματα και έγινε καπνός, δεν τα επέστρεψε ποτέ και δεν είχε υπάρξει καμία ληστεία εις βάρος του. Καλά, αυτό το ίδιο περιστατικό το έχει πει σε μένα άλλος δημοσιογράφος, σε άλλη εκπομπή, πολύ γνωστή στην ελληνική τηλεόραση, που ακόμα τα περιμένω ιδανικά και γύριστα για τη βοήθεια που τον κλέψανε. Και το είχε κάνει και μόνο σε μένα και σε άλλους 50. Λοιπόν, άλλο ρεπορτάζ είναι αυτό. Άλλο ρεπορτάζ. Από εκεί και πέρα είχε ανοίξει μέχρι και δικό του μαγαζί ρούχο υψηλής ραπτικής, έλεγε ότι είναι. Ρούχα τα οποία σχεδίαζε και καλά ο ίδιος. Το μόνο που έκανε ήταν κάποιες μεταποιήσεις, φυσικά δαγκώνοντας πάρα πολύ κόσμο, αλλά και πολλές διάσημες κυρίες. Χωνότανε παντού. Συγγνώμη, εκεί δεν μπορεί να ανοίξει το μαγαζί. Δεν είχε μαγαζί. Α, γιατί έτσι μπορεί να ατελιέ. Έλεγε και στάφερε στο σπίτι, στάφερε στον χώρο. Σου. Πάμε να δούμε και συνεντεύξεις του, πάμε να δούμε λίγο. Και κάτι ακόμα που μπορούμε να πούμε, ότι είχε γίνει και κουμπάρος του αείμνηστου Ανδρέα Μπάρκουλη και μάλιστα είχε βγει στην εκπομπή της Ζήνας Κουτσελίνη στο αφιέρωμα που είχε κάνει για τη ζωή του Ανδρέα Μπάρκουλη ως κουμπάρος. Αν και ο ίδιος, ξαναλέω, διέδιδε σε όλο τον κόσμο ότι είναι στενός συνεργάτης της Ζήνας Κουτσελίνη και ότι εργάζεται για την εκπομπή της. Παρακαλώ. Καλημέρα με χρώματα Ελλάδας, εδώ από το Μικρολίμανο, από τον Βόσπορο. Κοντά μου σήμερα ένα κορίτσι που έχει θεωρηθεί sex symbol, ένα top model, μια γυναίκα που έχει περάσει πολλά χρόνια στο χώρο της μόδας και της πασαρέλας. Ένα κορίτσι απλό, ένα κορίτσι της διπλανής πόρτας, μία γυναίκα που μας έχει καταπλήξει όλους, κυρίες και κύριοι. Και η πάσα που μας έδωσαν οι αγαπημένοι μου συνεργάτες εκεί που είναι στη θάλασσα ήταν όντως για μία πολύ αγαπημένη φυσιογνωμία της ελληνικής τηλεόρασης, για έναν άνθρωπο που έχει ξεκινήσει εδώ και πολλά χρόνια τη μαγειρική δίπλα, παρακαλώ πολύ, στη μητέρα της, την κυρία Βέρφα Αλεξία. Μια καλημέρα είναι αυτή, διώξτε το άγχος. Ήλθαμε με ένα πάρα πολύ ωραίο καιρό να σας συναντήσουμε εδώ, στο χώρο που έχει φτιάξει, τον πανέμορφο χώρο. Και έχουμε και συνέχεια. Ευχαριστώ και εγώ για την πρόσκληση. Είμαι πολύ χαρούμενος που θα είμαι στην εκπομπή σας. Σήμερα έχω καλεσμένη μία φίλη μου, μία συνεργάτη μου, ένα αγαπημένο πρόσωπο, αμφιλεγόμενη προσωπικότητα, ιδιαίτερα στα προσωπικά της, η Λολίτα του 1990, Ίνα, καλημέρα. Τι γίνεται με σένα, πού έχεις χαθεί? Πού χάθηκα? Ναι. Σπίτι μου, είμαι, ξέρεις που μένω. Βλέπουμε εδώ πέρα κάποια βίντεο του. Ρωτάει εδώ πέρα, πολύ σωστά, ρωτάει πολύ σωστά ο κύριος Σταμούλης, ο δήμαρχος Μεγάρων. Ρωτάτε, κάτι το ερώτημά σας, κύριε, στον κόσμο. Πώς τον έπιασαν? Πώς τον ανακάλυψαν μετά από 17 χρόνια. Τι... Έγινε ένας έλεγχος την Κυριακή το βράδυ. Στο δημόσιο βίο. Έτσι ακριβώς. Την Κυριακή το βράδυ στην Ομόνια, σε έναν έλεγχο που έγινε από τους αστυνομικούς. Ο συγκεκριμένος άνθρωπος βρισκόταν στην Ομόνια για τους δικούς του λόγους. Έκανε βόλτα, δεν γνωρίζουμε. Τους φάνηκε ύποπτος ο συγκεκριμένος άνθρωπος. Απείλησε τους αστυνομικούς. Απείλησε τους αστυνομικούς, τον πήραν από. Απείλησε τους αστυνομικούς ότι είναι δημοσιογράφος και ότι θα τους πάει. Είχε ξεφύγει τελείως. Και ότι θα τους πάει. Είχε και έπαση. Είχε ξεφύγει. Στα σύνορα. Και τους πάει στα σύνορα. Εκεί δεν τσιμπήσανε οι αστυνομικοί. Δεν μασίσανε, τον πήγαν στο τμήμα, το βάλαν για αποτυπώματα και εκεί. Χτύπησε κόκκινο. 17 χρόνια άφαντος. Και το σημαντικότερο είναι, ενώ έλεγε ότι το όνομά του είναι ένα συγκεκριμένο, έτσι, τα αρχικά ΚΔ που είναι το καλλιτεχνικό του,
εντόπισαν οι αστυνομικοί ότι το πραγματικό του όνομα είναι Κάπα, το ίδιο όνομα Γάμμα. Και η ταυτότητα δεν ήσχε που είχε μαζί του. Πάμε γι' αυτό, λέω, γι' αυτό, συγγνώμη Φιλίππε, γι' αυτό επιμένω στη συνεχή αστυνόμευση και συνεχή προσαγωγή κλπ. Πράγματα τα οποία και σε άλλα 20 οργανισμούς και με το Δήμο του Πειραιά και με το Δήμο του Κερατσινιού θα τα προσπαθήσουμε να τα διορθώσουμε. Και πιστεύω ότι θα τα διορθώσουμε. Ήταν ένας άνθρωπος που ήταν απατεώνας τώρα. Εντάξει, τι... Πάμε λοιπόν τώρα εδώ να δούμε. Πάμε να δούμε γιατί ο συγκεκριμένος το έπαιζε και τραγουδιστής. Πάμε τον ακούσουμε να τραγουδάει. Σε βγάλει τρία τραγούδια στο YouTube. Πάμε να το δούμε γι' αυτό, παρακαλώ. Πάμε να δούμε. Περιμένω το αστέρι, αστρολάβη φωτεινό. Μόνο αγάπη να μου φέρει και να ξαναγεννηθώ. Χριστούγεννα και τραγουδάμε, πετυχιώνει από ψηλά. Χριστούγεννα χαμογελάμε, ας γίνουμε όλοι μας παιδιά. Χριστούγεννα και τραγουδάμε, πετυχιώνει από ψηλά. Χριστούγεννα χαμογελάμε, ας γίνουμε όλοι μας παιδιά. Χριστούγεννα, να, να, να. Χριστούγεννα, να, να, να. Χριστούγεννα, να, να, να. Σε πολύ λίγα δευτερόλεπτα θα έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή μία γυναίκα η οποία δουλεύανε μαζί. Μιλήσαμε με πολλούς τραγουδιστές. Δεν ξέρω αν έχει καταλάβει εδώ κύριε Χαραμή για το πρόσωπο. Το είχατε γνωρίσει εσείς από κοντά? Όχι, όχι, προσωπικά όχι. Μάλιστα. Έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή την κυρία Εύη Κρανιδέλη, τραγουδίστρια, η οποία είχαν δουλέψει μαζί. Κυρία Κρανιδέλη, για ευνόητους λόγους δεν θέλουμε να μας πείτε το όνομά του. Καλησπέρα. Για ευνόητους λόγους δεν θέλουμε να ακούσει το όνομά του. Το κατάλαβα, ναι. Για πείτε μου, τι ακριβώς... Καλή επιτυχία καταρχήν να σε ευχηθέχω να είσαι εδώ πολύ καιρό. Να είσαι καλά. Το έργο που θα κάνεις. Καλησπέρα σε όλο τον κόσμο εκεί. Καλησπέρα. Και στους τηλεθεατές σου. Εύη Κρανιδέλη, για πες μας. Εσύ είσαι από τις γυναίκες που είχε συνεργαστεί μαζί του. Ναι. Εγώ όταν τον γνώρισα παρουσιάστηκε ως γιος εφοπλιστή. Ναι. Ο οποίος αντιδρά στον πατέρα και θέλει να κάνει τη δική του ζωή μόνος του χωρίς να έχει ανάγκη τα λεφτά του πατέρα του. Ναι. Ότι είναι διωγμένος πιο απλά. Εγώ δούλευα εγώ σε ένα μαγαζί που είχα για την καλλιτεχνική επιμέλεια, ναι, στο Ήλιον, και μου λέει θέλω να έρθω εκεί και του λέω να έρθεις εκεί, αλλά εκεί πέρα έχουν κάποιες απαιτήσεις όπως όλα τα μαγαζιά. Λοιπόν, το έπαιζε ότι είναι ο μεγάλος τραγουδιστής, ότι μπορεί να γεμίσει ένα μαγαζί μόνος του. Ήρθε, τον πήρα εκεί, τον πειράζαν τα φώτα, ήθελε να διώξει κόσμο, έφερε έναν δικό του τραγουδιστή. Μου έκανε άνω κάτω όλο το μαγαζί με λίγα λόγια. Ναι. Έναν άφωνο, ωραίο παιδί, αλλά άφωνος. Του λέω αυτός δεν μπορεί να τραγουδήσει, εδώ δεν τα λέει. Όχι, μου λέει αυτός, μου λέει είναι δικός μου και θα τραγουδάει και θα φύγει αυτός, θα έρθει εκείνος. Με λίγα λόγια ζήτησε και ένα μεγάλο ποσό, ζήτησε και ποσοστά από τα λουλούδια. Και ήρθε η μέρα της πρεμιέρας σου και είχε μια παρέα με ποτά. Και όταν με φωνάζει ο μαγαζιάτορας μου λέει τι έγινε ρε, μου λέει αυτός εδώ ήρθε, μου λέει μου ζήτησε τόσα και τόσα, από πού θα το πληρώσω, αφού κάναμε μια συμφωνία. Λέω ότι συμφωνία κάνατε αυτήν και θα τηρήσεις. Και πήγε αυτός λοιπόν η ώρα 3:30-4 για την απέτηση να πληρώσει κιόλας. Και του λέει να σου πω μαγαζά, τώρα σύνδεσαι και μου πες ότι θες από τα λουλούδια ποσοστά και από τις παρέες σου. Πού είναι οι παρέες σου? Και λέει δεν ήρθα σήμερα, θα έρθουν την άλλη φορά. Την άλλη φορά λέει θα σε πληρώσω. Και πήρε τηλέφωνο λοιπόν, φώναζε οριόταν έξω από το μαγαζί, να φέρει κόσμο να χαλάσει και το μαγαζί. Μετά από αυτό όλο που έκανε, λογικό. Συγγνώμη, να φωνάξει μπράβους εννοείς. Ακριβώς. Μάλιστα. Φώναξε, όχι να φωνάξει. Γιατί, συγγνώμη, φώναξε μισό λεπτό να ακούσουμε. Ο επιχειρηματίας να ακούσουμε από την καταγγελία. Άρα, η Κρανιδέλη μας λέει ότι ειδοποίησε μπράβους. Ναι, φωνάζοντας, τον ακούγαν, τον άκουσε πορτιέρι, θα τον άκουσε όλοι. Ελάτε τώρα, λέει, δεν με πληρώνει. Ναι. Και τα έκανε όλα άλλο κάτω. Και στον Πειραιά πήγαμε σε ένα μαγαζί, τα ίδια έκανε και εκεί. Εγώ θέλω τόσα, θέλω τα μισά, θέλω αυτό, το γεμίζω μόνος μου. Είχε μια γενικά έπαρση, είχε ένα τουπέ ότι είναι, δεν ξέρω, κάτι πολύ σπουδαίο μεγάλο. Και εγώ δεν ήξερα. Λέω εντάξει, λέω τρέλα που λέει αυτός, ας αγοράσουμε λίγο και από αυτόν. Πριν πόσα χρόνια. Κάνουμε... Έμεινα έκπληκτη δηλαδή τώρα με όλα αυτά που έμαθα, δεν το περίμενα. Μας έβγαν οι δέλη, για πέρα μας. Εσύ φανταζόσουν ποτέ ότι ο συγκεκριμένος άνθρωπος ήταν δραπέτης εδώ και 17 χρόνια από τις φυλακές? Και για πλάκα, πού να το φανταστώ αυτό? Πού να το φανταστώ? Και μου έλεγε ότι με τη συγκεκριμένη παρουσιάστρια που είπατε ότι είναι κολλητή,
ότι τρώνε μαζί, ότι τους κάνει τα τραπέζια. Για τη Ζήνα Κουτσελίνη που δίνουν και σε εσένα συνεργάτη. Για τη Ζήνα Κουτσελίνη, ναι, και γιατί του λέω πριν ξεκινήσουμε να κάνει όλα αυτά τα τρελά που έκανε, του λέω πάμε να φάμε σήμερα εκεί. Μου λέει δεν μπορώ, μου λέει έχω τραπέζι τη Ζήνα Κουτσελίνη, μου λέει, και μην με πάρεις και τηλέφωνο. Και με ενοχλείς γιατί μου λέει είναι και λίγο περίεργη αυτή. Λέω δεν σε παίρνω. Έτσι δήλωνε αυτός, έτσι έλεγε αυτός. Έτσι δήλωνε αυτός. Έκανε μια φωτογραφία με τη Ζήνα όλο και όλο. Αυτό ήταν δηλαδή η γνωριμία που είχε. Πάντως ήταν ένας άνθρωπος, ο οποίος δηλαδή ήταν, δεν πήγαινε το μυαλό σου ποτέ ότι είναι τραπέζι φυλακών, σε καμία περίπτωση. Δεν πρέπει όμως να πιστευόμαστε οποιονδήποτε. Και βλέπω εδώ πέρα ότι η Ζήνα Κουτσελίνη για δεύτερη φορά πέφτει θύμα τέτοιων απατεώνων. Θυμόμαστε πριν λίγο καιρό για έναν άλλον ο οποίος εκβίαζε επιχειρήσεις, αν δεν κάνω λάθος. Εκβίαζε στην ουσία. Για να πήγαινε φάει, σε πορνεία, να το πούμε έτσι απλά. Έλεγε ότι είναι δημοσιογράφος και απειλούσε τις κοπέλες. Πόρνες, ναι, ότι εάν δεν πάρει αυτό που θέλει τέλος πάντων. Αν δεν συνουσιαστούν μαζί του δωρεάν. Ότι θα τις καταγγείλει στο ηθόνα, έτσι έλεγε, ότι θα τις καταγγείλει στην αστυνομία. Και έλεγε ότι είναι δημοσιογράφος της Ζήνας, με τη Ζήνα Κουτσελίνη φυσικά να βγαίνει στην εκπομπή της και να το διαψεύδει 100% λέγοντας. Εδώ λοιπόν, εδώ έβηκαν οι δέλη για τη συγκεκριμένη περίπτωση. Ο συγκεκριμένος έλεγε ότι είναι συνεργάτης της Ζήνας Κουτσελίνη. Να πω λοιπόν ότι εγώ τον συνάντησα αυτόν τον άνθρωπο στο συγκεκριμένο μαγαζί που τραγουδούσε η κυρία Κρανιδέλη. Και όταν μου ήρθε και μου συστήθηκε, μου λέει: Γεια σου Καμπούρη, μου λέει: Είμαι ο Τάδε, συνεργάτης Ζήνας Κουτσελίνη. Και φανταστείτε και στο κινητό μου μέσα, τον έχω περάσει συνεργάτης Ζήνας Κουτσελίνη. Έχει τύχει να τον πετύχω σε έξω σε 2-3 εξόδους που είχα κάνει, να τον πετύχω τυχαία. Και έλεγε: Τρέχουμε για την εκπομπή και με τη Ζήνα και έχουμε ένα αφιέρωμα. Και όχι μόνο αυτό. Ακούστε εδώ πέρα, Δήμαρχε, σας αφορά και εσάς. Το καλοκαίρι στις Πυρκαγιές ο συγκεκριμένος ήθελε να κάνει μια συναυλία με διάφορους καλλιτέχνες για να συγκεντρωθούν χρήματα για τις Πυρκαγιές. Και μου είχε πάρει και εμένα τηλέφωνο και μου είχε πει ότι θα τραγουδήσει ο Πλούταρχος, θα τραγουδήσει, δεν θυμάμαι ποια ονόμα, ο Πλούταρχος ήταν σίγουρα, ο Κιάμος, ο Θέμης ο Αδαμαντίδης. Έλεγε ονόματα, η Άτζελα η Δημητρίου. Είχε χρησιμοποιήσει όλα αυτά τα ονόματα και ότι είχε κάνει αίτηση στο Δήμο του Πειραιά για το Βεάκιο για να κάνει μια συναυλία για να συγκεντρωθούν χρήματα. Και μου είχε πει εάν θέλω να το παρουσιάσω κιόλας. Όσο το πιάνε τόσο αποτρασίδω δηλαδή, μαζί με τη Ζήνα Κουτσελίνη. Δηλαδή ο συγκεκριμένος... Αυτό δεν έπρεπε να έχει ούτε σπίτι φαντάζομαι τώρα έτσι που θα σκέφτομαι. Γιατί όταν μια φορά είχαμε ραντεβού στον Πειραιά, δεν άφησε να μπω μέσα και μου είπε ότι είναι γραφείο. Πρέπει να μένε σε ένα μικρό χώρο που έλεγε ότι είναι και γραφείο και να μένε εκεί. Είχε σπίτι, είχε συγκεκριμένο σπίτι να πούμε, γνωρίζουμε τη διεύθυνση όπου μέσα η τουλάπα του, ακούστε να δείτε γιατί έχουμε κάνει ρεπορτάζ, μας έχουν ενημερώσει, είχε μέσα ρούχα που φορούν ιερείς. Είχε άμφια. Χριστός είπανε. Αντινόταν και ιερέας. Όχι, Χρήστος και Παναγία. Εκεί λοιπόν, ήξερε τι έκανε. Εκεί λοιπόν υπάρχουν πάρα πολλά ερωτηματικά. Όταν την κοπάνισε, έκανε ότι είναι μοναχός, έκανε τον ιερέα. Έτσι Φίλιππε. Για ένα κάποιο χρονικό διάστημα. Μάλιστα. Να ρωτήσω κάτι, για ποιο λόγο ήταν στη φυλακή. Να το ξαναπούμε λοιπόν. Είχε καταδικαστεί για 6 χρόνια για απάτη κατά εξακολούθηση. Και εξαπατούσε επίσης... διάφορους επιχειρηματίες στην Κρήτη τότε, έτσι, σε ηλικία 28 ετών ήταν όταν συνελήφθη το 2002. Και επίσης υπήρχε και άλλες καταδίκες ερήμην πάλι για απάτη, οι οποίες έχουν συγκεντρώσει αρκετά χρόνια φυλάκιση για το συγκεκριμένο. Εύη Κρανιδέλη, δεν ξέρω αν θες να πεις κάτι άλλο, να σε ευχαριστήσουμε. Όχι, και εγώ ευχαριστώ. Να είσαι καλά, σε ευχαριστούμε πολύ. Βλέπουμε έναν άνθρωπο που έκανε τα πάντα για να βγει καταρχάς στη δημοσιότητα, είτε ως τραγουδιστής, είτε ως δημοσιογράφος, τέλος πάντων, ως παρουσιαστής και για να βγάλει χρήμα, έτσι. Το θέμα δεν είναι αυτό, το θέμα είναι, συγγνώμη, αλλά ότι κυκλοφορούσε 17 ολόκληρα χρόνια. Έβγαινε στην τηλεόραση, έβγαινε αφήσεις σε μαγαζιά. Βλέπουμε εδώ πέρα την κατάντια. Κοροϊδεύει. Δεν γίνεται κανένα κατάντια. 17 χρόνια, όχι φυγόδικος, δραπέτης. Κανένας έλεγχος δεν γινόταν. Καταλάβατε, δραπέτης, δηλαδή μπήκε στη φυλακή. Όχι, είχε καταδικαστεί και αυτό το είχαν πιάσει. Έτσι. Μπήκε στη φυλακή, πήρε άδεια, την κοπάνισε από τη φυλακή και επί 17 χρόνια
έβγαινε στα μπουζούκια, έβγαινε στα κανάλια, έβγαινε στις τηλεοράσεις, φωτογραφιζότανε, πέρναγε από εκδηλώσεις με πολιτικούς με πολύ μεγάλη αστυνόμευση, πέρναγε από εκδηλώσεις που υπήρχαν 500 αστυνομικοί, πέρναγε από τα σαλόνια που υπήρχαν αστυνομικοί, που υποτίθεται έλεγαν τους χώρους. Ανενόχλητος. Και όταν 17 τις χρόνια. Και όταν ζητάμε, Φίλιππε, τις φωτογραφίες, χρόνια. Έτσι, μας λένε προσωπικά δεδομένα ότι είναι. Τι αν μπορεί. Κάποιος... Να σου πει, επειδή πρέπει να τον ελέξει, να τον ελέξει, ποιον έχει δίπλα σου, είναι προσωπικό δεδομένο. Σας ξαναλέω ότι δεν μας δίνουν οι αρχές τα προσωπικά δεδομένα, τις φωτογραφίες ενός δραπέτη, ενός εγκληματία. Ο άνθρωπος 17 χρόνια, όχι απλά. 17 χρόνια δραπέτη. Εκεί θα πρέπει να εξεταστεί, να αλλάξει το οικονομικό σύστημα. Ότι ο συγκεκριμένος ήταν απατεώνας, μικροαπατεώνας. Πόσο κόσμο έχει ξαπατήσει. Εάν ήταν δολοφόνος. Έτσι. Και σκότωνε κόσμο σε 17 χρόνια. Τι θα λέγαμε. Ένας serial killer, λέω εγώ. Δεν τον έλεγε κανένας. Αυτά είναι αποτελέσματα δεν, δηλαδή, της μη επαρκούς αστυνομεύσεως. Τι γίνεται εδώ. Δηλαδή έχει δει Μπακογιάννη εδώ, τώρα. Άμα είναι ένας δεν ήξερε ποιον έχει μουρλός μελός. Ήξερε ποιον έχει δίπλα της. Όχι. Έτσι. Λέμε λοιπόν το πόσο επικίνδυνα τα πράγματα. Βέβαια είναι επικίνδυνα. 17 χρόνια από την, υπό την ανοχή της πολιτείας, ο συγκεκριμένος ήταν ελεύθερος και έβγαινε στα κανάλια. Είπε κάτι, κυρία Κρανιδέλη, πολύ σημαντικό, ότι δεν πήγαινε το μυαλό σου ότι αυτός ο άνθρωπος θα μπορούσε να έχει φυλακιστεί και να ήταν δραπέτης, ίσως με το στυλ του, με όλο αυτό έτσι, τον τρόπο. Και με αυτό εκμεταλλεύεται μια βόλτα. Αυτό εκμεταλλεύεται μια βόλτα. Πάμε μια βόλτα σε λαδάδικα, πριν πάμε για διευθύνσεις.